Λοιπόν, μαζί μας είμαστε στο Λίμπερο ο κύριος Βερντιάνο Μαρσέλο. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι κάνετε? Είστε καλά? Πολύ καλά, πολύ καλά είμαστε. Όταν ακούει ο κόσμος το όνομά σας, θυμάται και την Ξάνθη εκείνη της εποχής. Νομίζω είναι μία έννοια. Ξάνθη και Μαρσέλο. Έτσι δεν είναι? Το καταλαβαίνετε κι εσείς. Ναι. Είναι η αγάπη του κόσμου που με έχει δείξει σε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι αυτό που εισπράξουμε την καλή δουλειά που κάναμε τότε. Και αυτή τη στιγμή δεν θα έλεγα ότι ήμουν χαρούμενος, ότι είμαι χαρούμενος, γιατί Ξάνθη βρίσκεται, είναι μια ομάδα από επαρχία που θα μπορούσε να πει πολλά πράγματα και δεν υπάρχει πλέον ποδόσφαιρο στην Α' Εθνική ή στη Β' Εθνική στην Ξάνθη. Στα δικά σας τα χρόνια πραγματικά ο κόσμος γέμιζε το γήπεδο. Δηλαδή βλέπουμε καμιά φορά και με τον Νίκο παλιούς αγώνες και βλέπεις ένα γήπεδο γεμάτο. Τα τελευταία χρόνια απομακρύνθηκε ο κόσμος, αλλά και πάλι νομίζω είναι πολύ μεγάλη ζημιά για το ποδόσφαιρο της Βόρειας Ελλάδας, από εγώ, ότι η Ξάνθη δεν κατάφερε να σταθεί όρθια. Ναι, για μένα είναι πολύ κακό, γιατί η Ξάνθη έχει προσφέρει πάρα πολύ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει δώσει ποδοσφαιριστές που έχουν κάνει μεγάλη καριέρα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά εκτός Ελλάδα. Όπως είναι και ο Τωροσίδης που έχει φτάσει μέχρι στη Ρώμα, όπως είναι ο Ζήκο που έχει παίξει τελικό Champions League. Ο Βενετίδης, ο Βρίζας, ο Άντζας, πολύ, είναι πάνω από 20-30, πολύ άλλοι, ναι. Και πολλοί άλλοι. Και καλοί ξένοι πέρασαν και στα δικά σας τα χρόνια και μετά. Ναι, δηλαδή, το Μάουρο Πόη θυμάμαι, πάρα πολλά παιδιά στα τελευταία χρόνια. Γενικότερα είχε ενδιαφέρον, αλλά δεν ξέρω, παρακολουθούσατε την πορεία τα τελευταία χρόνια στενά ή απλά σαν φίλαθος από μακριά? Εμένα από μακριά, λίγο από μακριά την παρακολουθούσα και αυτά που ήθελα να πω είναι ότι αυτό το πράγμα έχει, ας πούμε, αυτό που έχει συμβεί τώρα με την Ξάνθη καταστρέφει όνειρα πολλά παιδιών που μπορούσε να παίζει ποδόσφαιρο. Είναι μία ομάδα. Δηλαδή η Ξάνθη πάντα είχε την στρατηγική να προσφέρει ευκαιρία για τους μικρούς και σήμερα αυτή η ομάδα δεν βρίσκεται πλέον πουθενά. Αυτό είναι πολύ λυπηρό. Είναι η Ξάνθη μια πόλη που ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και το πιο κακό είναι ότι αυτή η ομάδα πήγε σε χέρια που οι άνθρωποι δεν αγαπούν το ποδόσφαιρο. Αυτό μου φαίνεται. Όταν μια ομάδα πάει σε χέρια ανθρώπους που δεν αγαπάνε το ποδόσφαιρο, είναι πολύ κακό. Αυτό αποδείχθηκε. Σκέφτεται άλλα πράγματα και δεν σκέφτεται ότι υπάρχει ένα λαός πίσω από αυτή την ομάδα και υπάρχει μια πόλη που τρόπους διασκέδαση, νομίζω το πρώτο πράγμα είναι το ποδόσφαιρο. Και μένει κάποια άλλα πράγματα που δεν είναι αυτό που περίμενα τουλάχιστον εγώ, γιατί εμείς όταν ήρθα στην Ξάνθη το Νοέμβριο του 89 κτίσαμε μια ομάδα, ένα σύλλογο που εμείς καταλαβαινόμασταν τι δυσκολία ήταν αυτό το πράγμα και σήμερα πας στη Ξάνθη δεν βρίσκεται πλέον αυτή την ομάδα σε αυτή την κατηγορία που πρέπει να είναι. Και μιλάμε για μια ίσως για να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που πήραν την Ξάνθη πήραν μια ομάδα που είχε τα πάντα. Δεν μπορεί να πει ότι δεν είχαμε γήπεδο, δεν είχαμε κόσμο, δεν είχαμε αυτό. Πήρε μια ομάδα που είχε 10 γήπεδα για να κάνει προπόνηση. Έχει ένα γήπεδο δικό του, αυτό, αθλητικό κέντρο που πολλές μεγάλες ομάδες δεν το έχουν. Ναι. Και είναι κρίμα αυτό το πράγμα. Ήταν από τις πιο πετυχημένες επαρχιακές ομάδες και με την πιο σταθερή παρουσία στη μεγάλη κατηγορία για πάρα πολλά χρόνια. Και είναι κρίμα πραγματικά και για την ομάδα και είναι κρίμα και για την περιοχή. Που είχε ένα σημείο αναφοράς την Ξάνθη. Αυτό είναι. Είναι πολύ λυπηρό αυτό το πράγμα. Κατάλαβες.
Αλλά δεν ξέρω τι μπορώ να πω πάνω από αυτά. Ο κόσμο πιστεύω ότι είναι αυτό που θα υποφέρει, κατάλαβες. Βλέπετε ότι μπορεί να σηκωθεί και πάλι Ξάνθη ή χωρίς δυνατό επενδυτή τα πράγματα είναι δύσκολα. Για να ξαναφτάσεις στις μεγάλες κατηγορίες, όχι να ανέβεις στην Football League. Εντάξει. Ναι, εγώ βλέπω πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα, γιατί πρέπει να βρει καταρχήν ένας άνθρωπος που όχι μόνο να επενδύσει. Εγώ πάνω από τις επενδύσεις και αυτά, εγώ βάζω πρώτο το συναίσθημα και πρέπει να βρει ένα άνθρωπο που αγαπάει το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι για μένα πολύ λυπηρό, κατάλαβες. Και πολύ δύσκολο να βρει κάποιον σήμερα με αυτό το σκοπό. Όχι να χρησιμοποιήσει μόνο την ομάδα σαν να είναι ένα στρατό και ναι. να σκέφτεται άλλα πράγματα, κατάλαβες. Θα σας κρατήσουμε... Θα σας κρατήσουμε ένα λεπτάκι ακόμα, γιατί στην άλλη άκρη, στην άλλη γραμμή έχουμε έναν ποδοσφαιριστή που παίξατε μαζί πάρα πολλά παιχνίδια. Αναφέρομαι στον κύριο Μάκη Τζάτζο, θα τον καλημερίσουμε και αυτόν. Δεν ξέρω αν θέλει να μας κάνετε και ένα σύντομο σχόλιο έτσι, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Φαντάζομαι παρακολουθείτε πώς βλέπετε μέχρι στιγμής την φετινή χρονιά. Νομίζω και... Η φετινή χρονιά νομίζω ότι μπαίνουν άλλες ομάδες τώρα να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, νομίζω ότι θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Δεν θα είναι μόνο μία ομάδα ή συνηθισμένη ομάδα. Νομίζω ότι μπαίνουν άλλες ομάδες, αυτό νομίζω ότι δυναμώνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι αυτό είναι που χρειάζεται για να έχει το προϊόν, το ποδόσφαιρο να έχει αναβάθμιση. Και πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ ευχάριστο τώρα που βλέπω και άλλες ομάδες παίζουν καλό ποδόσφαιρο, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, ο Άρης, όπως ο Πανατολικός που έχει ανεβεί. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι σε καλό δρόμο, νομίζω. Για να αποδεσμεύσουμε τον Μαρτσέλο, τον έχουμε από τις 11. Μια ερώτηση από μένα, αν ήταν ο κύριος Τζάτζος πιο τελικά από εσάς ή εσείς, πιο πολύ τεχνίτης, γιατί εντάξει έχουμε δει ενέργειες και από τους δύο, ευτυχώς υπάρχουν και τα βίντεο και τα βλέπουμε, ήσταν καλύτερο, πιστεύετε? Με το Μάικη είχαμε μια πολύ καλή χημεία και έξω από το γήπεδο και μέσα στο γήπεδο και αμέσως μετατράπαμε πολύ γρήγορα το όμορφο ποδόσφαιρο. Όταν ήρθαμε στην Ξάντη η ομάδα είχε λίγο άγχος, γιατί όλα τα παιδιά κάναν μια προσπάθεια, γιατί εγώ ήρθα Δεκέμβριο, είχαν κάνει μια προσπάθεια και δεν βρισκόμασταν καλά σε βαθμολογία και αμέσως είχαμε καλή χημεία με τον Τζάζος και ανέβηκε η ομάδα και πάντα ήταν ευχάριστο να παίζει ποδόσφαιρο δίπλα του, γιατί καταλαβαινόμασταν πάρα πολύ εύκολα. Δεν είχατε ανταγωνισμό δηλαδή, κόντρες? Δεν είχατε κόντρες? Όχι, δεν είχαμε κόντρες. Όχι. Ο Μάικης ήταν καταπληκτικό παίκτης και έκανε πιο εύκολα τη δουλειά μου, πιστεύω, σε αυτά τα χρόνια που περάσαμε μαζί. Τι κόντρα να είχαμε, τον έδινα 10 ασίστ σε κάθε παιχνίδι. Κοίτα να δεις, μερικές φορές βλέπεις την ιστορία πολύ μικρή, κατάλαβες. Με έκανε καλές πάσες και εγώ έβλεπα την ιστορία τεράστια. Και ήταν πιο εύκολα. Άρα στο 50-50 είναι, εντάξει, καλά είναι. Ποιο παιχνίδι θυμάστε και οι δύο, έτσι για να κλείσουμε σιγά σιγά, από τα πολλά που έχετε παίξει με την Ξάνθη, σε γεμάτα γήπεδα, εντός έδρας, εκτός έδρας, ποιο παιχνίδι θυμάστε? Εγώ θυμάμαι αυτό το παιχνίδι που παίζαμε το Ολυμπιακό που κερδίσαμε 5-2. Ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια, πιστεύω, ότι κάναμε στην Ξάνθη. Κύριε Τζάτζο. Και εγώ το ίδιο και ένα άλλο παιχνίδι πάλι με τον Ολυμπιακό το 4-1 και ένα άλλο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ 5-2 που κερδίσαμε στην Ξάνθη. Γιατί ήταν όταν κάνεις νίκες με αυτές τις ομάδες μεγάλες. Μια μικρότερη ομάδα όπως η Ξάνθη και σε ένα τότε ο κόσμος από τους 10.000 ή 9.000 υποστήριζαν την Ξάνθη.
ήταν μεγάλη, μεγάλη επιτυχία. Και παίζοντας καλό ποδόσφαιρο, δηλαδή δεν παίζοντας ούτε να κλέψουμε το παιχνίδι. Παίζοντας τα ίσα και επιθετικά και με ωραία γκολ. Εντάξει, αυτά τα παιχνίδια μας μένουν. Ο κόσμος γιατί απομακρυνθήκε, κύριε Τζάζο, από την Ξάνθη? Εντάξει, είχε η ομάδα τον πυρήνα της, τους πιστούς της, αλλά δεν υπήρχε ο κόσμος που ήταν όταν παίζετε εσείς οι δύο στο γήπεδο. Βασικά είναι πρόβλημα γενικότερο στο επαρχιακό ποδόσφαιρο. Ούτε ο κόσμος του Πασεραϊκού, της Δόξας Δράμας, της Καβάλας, του Πυρικού, αλλά για την Ξάνθη, πού πιστεύετε, οφείλετε ότι πολλοί κόσμος απομακρύνθηκε από το γήπεδο? Αυτό είναι φαινόμενο πανελλαδικό. Όταν οι ομάδες επαρχίας, όπως είπατε, αναφέρετε κάποιες ομάδες, αλλά γενικά όλες οι επαρχίες έχουν δεύτερο ρόλο και βγαίνουν πολλές φορές ομάδες φραγίδες που ρυθμίζουν τον πρωταθλητή, μετά το 96 που μπήκε το Champions League και τα χρήματα που παίρνει ο πρωταθλητής είναι πάρα πολλά, εκεί ο κόσμος άρχισε να απομακρύνεται και έπειτα είχαμε μονοκρατορία μιας ομάδος η οποία έπαιρνε και τα χρήματα και τους τίτλους. Τα παιδιά που γεννιούνται πλέον υποστηρίζουν μόνο τις ομάδες που διεκδικούν τίτλους. Διεκδικούν και παίρνουν τίτλους. Και η Ξάνθη είχε το προτέρημα, να, όπως σας είπα, για 30 χρόνια να έχει τον Πανόπουλο και να έχει τακτοποιημένα πολλά πράγματα. Και ο κόσμος είχε φυσικάσει. Και δυστυχώς τώρα θα βιώσουμε δύσκολες μέρες. Εύχομαι να βρεθεί μια λύση, μια αξιοπρέπεια και να ξαναπανέλθει η ομάδα και που θέλει. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο που ήσαν στο Να είστε καλά. Τίποτα. Να τα λέμε και με πιο ευχάριστες αφορμές, μακάρι, στο άμεσο μέλλον. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, γεια σας. Βεριτιάνο, Μαρτσέλο, Μάκη Τζάτσος, δύο θρύλοι, Νίκο, για την Ξάνθη. Δεν τους πολύ πρόλαβες εσύ. Πρόλαβες, αλλά έλα, δεν τους έζησες στο πικ. Όχι. Πραγματικά μια πολύ καλή ομάδα. Μακάρι να βρουν όλες οι ομάδες του Βορρά, θα πω εγώ, τον δρόμο τους, γιατί είναι πάρα πολλές αυτές που δεν είναι στη σωστή τροχιά.